Ελφικέ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα κάνω κάποια ερώτηση, κύριε πρόεδρε. Απλώς θέλω να διαμαρτυρηθώ και έντονα για τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτό το λέω διότι δεν είναι δυνατόν επί σειρά Δημοτικών Συμβουλίων να συζητάμε για ελάσσονα θέματα και ξαφνικά την Πέμπτη να κατακλυζόμαστε από χιλιάδες σελίδες, τις οποίες πρέπει να μελετήσουμε. Είναι απαράδεκτο αυτό. Ποιος μπορεί να μελετήσει χίλιες σελίδες? Μπορείτε να μου τα εξηγήσετε. Εγώ προκαλώ τον οποιονδήποτε είναι σε αυτήν την αίθουσα να μου πει ότι εγώ θα τις έχω μελετήσει. Ή τις έχω μελετήσει γιατί σήμερα είχε επιτροπή ποιότητα ζωής. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Εμείς τι είμαστε? Τι μας έχετε περάσει δηλαδή? Εκτός βέβαια και αν δεν θέλετε προφανώς να μελετήσουμε στον βαθμό που μελετούμε. Διότι σας έχουμε αποδείξει ότι μας αρέσει να μελετούμε και να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι. Και να βρίσκουμε τα όποια λάθη ή αυτά τα οποία μπορούμε να μας επιτρέπει έχουμε τη δυνατότητα να σημειώσουμε. Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, είστε πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι πρόεδρος της Δημοτικής Αρχής μόνο για να κάνετε ό,τι σας λέει ο κύριος Δήμαρχος. Για να έρθει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον 15-20 μέρες μπροστά μας να τη μελετήσουμε. Αν θέλαμε να την προσεγγίσουμε σοβαρά. Και αν θέλουμε, άσχετα με τις ποιες απόψεις θέλουμε, οφείλουμε όμως να τη μελετήσουμε και να δούμε όλα τα στοιχεία τα οποία αυτή περιέχει. Τώρα μας αποκλείεται αυτή η δυνατότητα. Παράλληλα μας φέρνει και το ΣΒΑΚ. Και όποιος δεν είχε μελετήσει την πρώτη δόση του ΣΒΑΚ, που είναι 200 κοντά σελίδες, και κοιτάζει, θα έπρεπε να κοιτάξει αυτή και να κοιτάξει και τις 58-60 σελίδες που είναι συνέχεια. Με συγχωρείτε. Διαμαρτύρομαι εντόνως, δεν θα κάνω άλλη ερώτηση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι προσέγγιση και έχετε απόλυτα την ευθύνη.